Ο δικός μας ο στόχος ακριβώς είναι ότι πέραν από ένα αριθμό προτάσεων της ΕΔΕ που έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση, κυλοποιούνται και έχουν συμβάλει ακριβώς στη σημαντική μείωση του μεταναστευτικού. Και αυτές οι προτάσεις πρέπει να δούμε ότι δόθηκαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να προωθηθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία από τις προτάσεις είναι ακριβώς απαχαρακτηρισμός ορισμένων περιοχών της Συρίας από εμπόλεμες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να ασκήσουμε τις πιέσεις μας στο βαθμό που μπορούμε. Το δεύτερο είναι το θέμα της ομοιόμορφης κατανομής των νόμιμων πολιτικών προσφύγων σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλογικά. Το τρίτο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή η Κύπρος δεν έχει τη δυνατότητα να υπογράψει συμφωνίες επαναπατρισμού με χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, παράνομων οικονομικών μεταναστών, γι' αυτόν ακριβώς ζητούμε να γίνει προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι συμφωνίες να υπογραφούν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των χωρών, όπως έχει γίνει τώρα με την Νιγηρία και με το Κόγκο, όπου ουσιαστικά γίνεται ο επαναπατρισμός μέσω Γαλλίας. Αλλά αυτή η θέση μέσω... τη Συρία είναι εφικτή από τη στιγμή που να το διεκδικήσουμε, να το παλέψουμε. Να ασκήσουμε τις πιέσεις μας εκεί όπου μπορούμε. Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Βλέπουμε και η ομορφή κατανομή. Ο Ούρπαν δεν τη δέχεται ενδεχόμενος σε κάποιες άλλες χώρες. Όμως εδώ πρέπει να ασκήσουμε τις πιέσεις μας και έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε. Και τέλος, αυτό που έχουμε πει είναι ότι θα πρέπει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΕ να επιχειρηθεί να γίνει μια συμφωνία, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η UNIFIL για να κάνει αποκοπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα προς την Κύπρο.